Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του endos.gr. Πρώτη Φλεβάρη σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Να είναι σίγουρα καλύτερος από τους προηγούμενους, με όσα περνάμε το τελευταίο διάστημα με την πανδημία. Να μπορέσει ο καθένας να βρει ό,τι καλύτερο για την ψυχολογία του και να περάσει όσο δυνατόν ευχάριστα αυτό το διάστημα, μέχρι να φύγουμε τελείως από αυτό τον εφιάλτη. Ελπίζαμε η ΑΕΚ να είναι μια νότα χαράς σε όλο αυτό που ζούμε. Προφανώς και δεν είναι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά νομίζω ότι κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος, ένα όριο και να σταματήσει όλο αυτό σιγά σιγά. Η μεταγραφική περίοδος τελείωσε. Η ΑΕΚ απέκτησε τον Ντατσένκο, κάλυψε την μία βασική της ανάγκη που είχε στον σχεδιασμό της, διότι λύθηκε το συμβόλαιο του Παολίνιο και ο Βασιλαντονόπουλος είναι εκτός πλάνων, οπότε είχε μείνει μόνο με τον Μπακάκη, ο οποίος είχε τεντωθεί το παιδί στα τελευταία παιχνίδια, και ο νεαρός Ραντόνια, οπότε χρειαζόταν άμεσα μια ενίσχυση. Πήρε τον Ουκρανό δεξιό μπακ της Ρούμπιν Καζάν. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι αυτό που περιμένουν στην ΑΕΚ. Ένα μπακ με επιθετικά χαρακτηριστικά που θα αλλάξει τη λογική της ομάδας. Μην αποκλείτε να τον δούμε και κάποιες φορές με κανονικό δεξί μπακ από πίσω του. Να το κρατήσετε αυτό στο μυαλό σας. Πολλοί θα θέλανε περισσότερες μεταγραφές. Τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοπεί. Τελείωσε όμως η μεταγραφική περίοδος. Η ΑΕΚ δεν πήρε ούτε τερματοφύλακα ούτε στόπερ. Από εδώ πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα, γιατί δεν κάνει καλό στην ομάδα. Και δεν το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν το λένε οι φίλοι, δεν το λέει η διοίκηση. Νομίζω ότι το λέει ο καθήλυνα αρμόδιος. Και όταν ο Μανώλο Χιμένεθ μετά από μια νίκη στέκεται στο γεγονός ότι σε αυτή την ομάδα εδώ και ένα μήνα, περίπου ένα μήνα, δεν συζητάνε για ποδόσφαιρο, αλλά συζητάνε για όλα τα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω, νομίζω ότι αυτό κάνει πάρα πολύ κακό στην ομάδα. Παίχτες διαβάζουν ότι ποδοσφαιρικά δεν υπάρχουν, απαξιώνονται τελείως, και αυτοί οι παίχτες όταν θα κληθούν να αγωνιστούν, με τι ψυχολογία θα το κάνουν. Γι' αυτό θα πρέπει ο οργανισμός ΑΕΚ, η κοινωνία της ΑΕΚ, να βάλει κάπου εδώ ένα φραγμό. Κατανοώ και την πίκρα και τη στεναχώρια για όλο αυτό που έχει γίνει και για το μείον 14 από την κορυφή. Τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ξαναγράψει, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι τώρα. Θα πρέπει να μπει μια ομπρέλα προστασίας στο ρόστερ, στο Χιμένεθ, να δούμε μέχρι το καλοκαίρι τι μπορεί να γίνει στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα, τι δείγματα θα δείξουν οι παίχτες του ρόστερ, για να δούμε τι μπορεί να έχει και πού μπορεί να στηριχθεί για την επόμενη σεζόν, ώστε αυτοί οι μήνες να φανούν χρήσιμοι και να μην είναι τελείως ισοπεδωτικοί για το κλαμπ. Δεν είναι η ΑΕΚ στα τελείως χειρότερά της. Έχει περάσει σαφώς πιο δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις. Υπάρχουν απαιτήσεις από τη διοίκηση Μελισσανίδη, από τον ίδιο τον Μελισσανίδη. Αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν μπορεί να αλλάξουν στην ΑΕΚ, αν δεν αλλάξει ριζικά η λειτουργία και η νοοτροπία της. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, και βάζω ένα χρονικό ορίζοντα το καλοκαίρι να δούμε κάποιες κομβικές αλλαγές σε αυτό το κομμάτι, μέχρι τότε όμως θα πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται η ομάδα, να δουλεύει και να υπάρχει ένας προγραμματισμός και σχεδιασμός. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να μπει μια ομπρέλα προστασία στην ομάδα και στη δουλειά του Χιμένεθ, να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες που θα χρησιμοποιήσει ο Ισπανός από εδώ και πέρα. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, υπάρχουν πολλά δύσκολα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι τα play-off είναι γεμάτα ντέρμπι. Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι έτοιμη σε αυτά τα παιχνίδια, και νομίζω ότι ο Χιμένεθ, βγαίνοντας δημόσια να μιλήσει γι' αυτό, κατανοεί ότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πολύ μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ. Και όταν το λέει δημόσια, επαναλαμβάνω, αυτό θα πρέπει να ταρακουνήσει πάρα πολύ την κοινωνία της ΑΕΚ, που είμαστε όλοι εμείς, δημοσιογράφοι, διοίκηση, φίλαθλοι, ή εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος, για να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα να προχωρήσει όσο δυνατόν πιο ήρεμη στα επόμενα παιχνίδια της. Από το endos.gr, καλό σας βράδυ.